Κύριε Βαρβούτα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, εσείς? Μια χαρά. Μια χαρά. Κύριε Βαρβούτα, βλέπουμε έντονη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα με τα γραφικά. Έτσι, η ομάδα κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι. Γενικότερα, θετικές εξελίξεις, θετικά μηνύματα λαμβάνουμε το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, το έχω πει και άλλες φορές ότι ασχολούμαστε με μια ομάδα που πρέπει πάντα να κάνει πρωταθλητισμό σε όποιο άθλημα και να κατεβαίνει. Mm-hmm. Φέτος θεωρώ ότι κάναμε μια καλή, δημιουργήσε μια ωραία ομάδα με τον Στράτο τον Κουντέλη και στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στην κατηγορία. Είναι και ευκαιρία έτσι που έχουν αλλάξει από φέτος το ποιες ομάδες ανεβαίνουν και από, ποιους ομίλους. Πλέον θα ανεβαίνει μια ομάδα από το Βορρά, μια ομάδα από το Νότο. Σημαίνει ότι η θέση για την άνοδο στην Α1 Volley League είναι καθαρά θέμα Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχει χτιστεί μια ομάδα που έχει παίκτες και με εμπειρία και με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Βλέπουμε όμως και αρκετά νέα παιδιά με ταλέντο, ελπιδοφόρους νέους, οι οποίοι έτσι και αυτοί θα συμβάλλουν στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα, ούτως ώστε να επιστρέψει στην φυσική της θέση που είναι η Volley League. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να φτιάξουμε μια ομάδα που θα έχει εμπειρία. Βλέπετε παίκτες σε Α1 ή με παραστάσεις στην Α1. Και σε συνάρτηση με νέα παιδιά όπως τον Αλέξανδρο Γαμενούδη που συμμετέχει στην Εθνική Ελπίδων Under 22, μια καινούργια εθνική που δημιουργήθηκε φέτος, και τον πρόεδρο Γιάννη, τον Τζατζούλα, τον Χρυσόστομο. Έχουμε δηλαδή ένα κορμό παιχτών που τους πιστεύουμε σαν αθλητές και πιστεύουμε ότι θα είναι και το αύριο του συλλόγου και θα πρωταγωνιστήσουν. Ο Άρης, καλησπέρα και από μένα καταρχήν. Ο Άρης έχει προχωρήσει σε 4 ανανεώσεις και 7-8 μεταγραφές. Αναμένουμε και περαιτέρω ενίσχυση ή το ρόστερ έχει ουσιαστικά κλείσει? Θεωρητικά την ομάδα που θέλαμε να δημιουργήσουμε τη φτιάξαμε. Τώρα αν δούμε στην πορεία, γιατί όλες οι ομάδες έχουν δικαίωμα μιας ακόμα μεταγραφής προτού την έναρξη του πρωταθλήματος, αν δούμε ότι θέλει κάπου συμπλήρωμα θα το κάνουμε. Αν και θεωρώ ότι έχει κλείσει το ρόστερ, απλά ποτέ μιλες ποτέ. Ο Άρης ήταν υπέρ να δημιουργηθεί μια κατηγορία ανάμεσα στην Α1 και στην Α2 που θα λεγόταν Pre-League, αλλά αυτό τελικά δεν προχώρησε στο ανδρικό βόλιο, ενώ στο γενικείο πραγματοποιήθηκε κανονικά. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν έγινε όντως η δημιουργία της κατηγορίας αυτής? Ότι δεν προχώρησε και σε αυτό είναι καθαρά θέμα ομάδων. Πιστεύουν ότι στην Pre-League θα είχε περισσότερα έξοδα από ότι ενδεχομένως έναν όμιλο από αυτούς που μας εμείς στο πρώτο ή στο δεύτερο. Δεν δηλώσανε, ενώ είχαν δικαίωμα συμμετοχής να δηλώσουν. Ο Άρης ήταν από τις πρώτες ομάδες που δηλώσε συμμετοχή. Και καλώς ή κακώς δεν έγινε και έγινε μόνο στις γυναίκες και πιστεύω ότι αυτό θα παγιωθεί πλέον. Δηλαδή θα έχουμε κάθε χρόνο την Α2 ανδρών, έτσι ώστε την περίοδο 2019-2020 θα είναι ένας όμιλος Νότου, ένας όμιλος Βορρά. Και η Pre-League λοιπόν θα υπάρξει εκτός αν δουν οι ομάδες ότι έχουν κάποιο θέμα με τις μετακινήσεις ή δεν μπορέσει να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, ότι θα γυρίσουμε ξανά στην Α2 γενικών όπως ξέρουμε. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σε περίεργη οικονομική κατάσταση. Πόσο δύσκολο είναι να χτιστεί μια ομάδα βόλεϊ που έχει σαφώς λιγότερα έσοδα από ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ? Ναι, αυτό δυστυχώς είναι αλήθεια. Παλεύουμε όλες οι ομάδες με νύχια και με δόντια. Βέβαια, εντάξει, εμείς έχουμε και ένα πρόσημο πιο θετικό, διότι είσαι άριστη σε ένα μεγάλο σωματείο. Βέβαια, κουβαλάμε τα λάθη του παρελθόντος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά όπως έχω πει, επειδή πρέπει η ομάδα να βρίσκεται στην Α1, για να βρεθεί όμως στην Α1 θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί και οι όποιες εξελίξεις αφορά τις οφειλές του παρελθόντος.
Εγώ θέλω να ξέρω ο κόσμος του Άρη ότι εμείς δουλεύουμε σε δύο βάσεις. Η μία είναι όντως στο να ανεβεί η ομάδα, θα είναι το πιο θεμητό από όλους. Και το δεύτερο είναι να φέρουμε, να μπει σε μια σειρά το κομμάτι των παλιών οφειλών. Οπότε ο συνδυασμός να πηγαίνει έτσι πως πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα ανεβαίνοντας στην Α1 θα τα βρούμε μπροστά μας. Φυσικά. Διαβάσαμε και στη σελίδα σας στο Facebook ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα απαγόρευσης μεταγραφών. Αυτό έχει δρομολογηθεί και πλέον η ομάδα συνεχίζει κανονικά. Όπως είχαμε πει και είχαμε ενημερώσει τον κόσμο, το είχε αναλάβει το νομικό τμήμα του Ερασιτέχνη. Για να προχωρήσουμε τις μεταγραφές σημαίνει ότι έχει διευθυντηθεί το θέμα. Ωραία. Αναμένουμε τα διαρκεία σύντομα για τη νέα σεζόν, ναι, ώστε να βοηθήσει ο κόσμος. Μετά τις 15 Αυγούστου θα υπάρχουν τα διαρκείας, απλά δεν έχουμε ενημερώσει ακόμα διότι είμαστε σε εβδομάδα διακοπών για όλη την Ελλάδα. Οπότε είναι δύσκολο οι συνεργάτες που έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό για να τα βγάλουμε, να τα έχουμε εδώ το 15 Αύγουστο. Μας έχουν υποσχεθεί ότι μετά το 15 Αύγουστο που θα γυρίσουν θα έχουν βγει, θα είναι στη διάθεσή μας, οπότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι θα ξέρουμε και περισσότερες λεπτομέρειες από πού μπορεί να τα, από πού θα μπορούν οι φιλαθλοί του Άρη να τα προμηθεύονται γενικότερα. Ναι, θα γίνει ανακοίνωση σχετικά με τα πάντα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έχουμε καθόλου εικόνα, κύριε Βαρβούτα, σε τι τιμές θα κυμαίνονται περίπου τα εισιτήρια? Τιμές όπως ήταν και πέρυσι, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Μιλάμε για 20 ευρώ. Εγώ δεν το λέω κάρτα διαρκείας, το λέω οικονομική ενίσχυση. Θα είναι 20 ευρώ. Τώρα από εκεί πέρα σκέψεις είναι να βγουν κάποιες συγκεκριμένες ενίσχυσης για μεγαλύτερα εντός αγωγικών βαλάτια. Απλά η βάση θα είναι τα 20 ευρώ. Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό, κύριε Βαρβούτα. Πριν μερικές μέρες είχαμε την κλήρωση. Έμαθε η ομάδα τους αντιπάλους της. Γενικότερα από αυτό το μέτωπο, τι μηνύματα έτσι λαμβάνετε? Θα είναι δυνατές φέτος οι ομάδες? Θα υπάρχουν έτσι σοβαροί αντίπαλοι? Μάλιστα. Να πω εγώ ότι η Κληροτίδα έβγαλε τον Άρη αντιμέτωπο με την Ελπίδα Μπελοκήπων την πρώτη αγωνιστική εκτός ένδρας. Και η ομάδα φαντάζομαι θα ξεκινήσει προετοιμασία μετά το 15 Αύγουστο. Η ομάδα, ναι, σήμερα κιόλας έχουμε συνάντηση το βράδυ με τον προπονητή για να βγάλουμε το πλάνο της προετοιμασίας. Το πότε θα γίνει το δεύτερο τουρνουά Μιχάλης Ζορμπίδης. Γιατί είναι ένα τουρνουά που θέλουμε να το κάνουμε θεσμό κάθε χρόνο. Και είναι και ένα καλό τουρνά προετοιμασία σε φιλικό δυνατές ομάδες. Οπότε τις επόμενες μέρες, γι' αυτό λέω ότι 15 Αύγουστος είναι λίγο μυστήρια περίοδος, μετά τις 20-21 Αυγούστου μπαίνουν όλα στο πρόγραμμα και θα ξεκινήσουμε και την προετοιμασία μας και όλα. Όσον αφορά το τουρνουά Μιχάλης Ζορμπίδης, πέρσι διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, κύριε Βαρβούτα, όπως είδαμε αρκετός κόσμος το παρακολούθησε γενικότερα και έτσι ακούστηκε και πολύ ισχυρά το όνομα του Άρη γενικότερα, γενικότερα στο άθλημα. Θέλουμε φέτος να... Καταρχήν ευχαριστώ για αυτό που λέτε ότι φέρθηκε με επιτυχία. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Είναι πραγματικότητα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, έχουμε μια εικόνα, απλά το τι λέμε εμείς καμιά φορά δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ο πρωταγωνιστής και ο άμεσος ενδιαφερόμενος είναι ο κόσμος. Θέλω σε όλο να δώσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κάνουμε λίγο πιο οργανωμένο και από άποψη τεχνικής των ομάδων, δηλαδή να είναι πιο δυνατές ομάδες. Σίγουρα να βρούμε πάλι κάποιους ανθρώπους, γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να τιμήσεις για την προσφορά τους. Να του δώσουμε λίγο μία έγκλη πιο δυνατή σε σχέση με πέρυσι πάντα, έτσι. Σωστά. Κύριε Βαρβούτα, τώρα βέβαια καταλληλότερος να μας απαντήσει σε αυτό θα ήταν ο Στράτος Ξοντέλης, ο προπονητής της ομάδας, αλλά γενικότερα τι βόλη θα δούμε από την ομάδα την φετινή σεζόν, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της εκείνα που θα καταθέσει στον αγωνιστικό χώρο? Τώρα, καλά το είπατε, ο Στάδος είναι ο άμεσα που μπορεί να σας απαντήσει, απλά εγώ θα σας πω από τη δική μου την πλευρά. Δεν μπορώ να μιλήσω προπονητικά, για ευνόητους λόγους, έτσι, δεν είμαι προπονητής. Το μόνο μπορώ να πω είναι το εξής, όλο αυτό το διάστημα που προσπαθούσαμε να βρούμε τους κατάλληλους αθλητές και σε ποιότητα αγωνιστική αλλά και σε ποιότητα χαρακτήρα, εγώ αποκόμισα το εξής, ότι καταρχήν θα είναι μια ομάδα μαχητική. Που δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανένα πόντο, κανένα σεφ.
Και κατά δεύτερον είναι μια ομάδα με φιλοδοξίες για άνοδο, για διάκριση. Ή το βλέπεις στα μάτια όλων των αθλητών. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αρκετούς παίχτες που έχουν πρωταγωνιστήσει ή έχουν πάρει παραστάσεις από Α1. Άρα οι ίδιοι δεν θα θέλανε να έρθουν σε μια ομάδα που απλά θα είναι, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση κομπάρ. Φυσικά. Άρα πάμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο που θα παίζει πολύ, θα το ευχαριστιέται ο κόσμος και θα το ευχαριστιόμαστε και εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο σκοπός μας. Και στο τέλος θα μαζέψουμε ό,τι έχουμε πάρει και θα δούμε τι κάναμε. Αυτό ακριβώς. Κάτι τελευταίο, κύριε Βαρβούτα, η ομάδα θα συνεχίσει και φέτος να αγωνίζεται στη Μίκρα, αυτή θα είναι η έδρα της. Καλώς ή κακώς δεν υπάρχει κάποιο άλλο γήπεδο πέριξ του Χαριλάου. Το παλέ δεν ενδείκνυται για... όχι αγωνιστικά, απλά είναι μεγάλο και θα χαθεί εκεί πέρα η ομάδα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2.500-3.000 άτομα για να πεις ότι είναι έδρα. Σωστά. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνει έδρα. Εντάξει, σίγουρα η απόσταση στη Μίκρα είναι μακριά, το καταλαβαίνουμε για τον κόσμο. Αλλά από εκεί πέρα είναι αναγκαίο κακό. Σωστά. Εκτός από την πρώτη ομάδα η οποία θέλετε να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει γρήγορα στην πρώτη κατηγορία, βλέπουμε ότι έχετε κάνει και αρκετές προσθήκες στο εφηβικό. Είναι σκοπός της ομάδας να δώσει μεγάλη σημασία στα τμήματα υποδομής, ώστε τα επόμενα χρόνια να αντλεί από εκεί παίχτες? Από πέρυσι τον Ιούλιο που ανέλαβα αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εργάτες στο κομμάτι της εφορίας του ανδρικού, είχαμε θέσει ένα στόχο και συνεχίζουμε και τον ακολουθούμε. Ότι σκοπός μας είναι κάποια στιγμή να βγαίνουν παιδιά μέσα από τα φυτώρια, τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Και αυτό χρόνο με το χρόνο θα βάζουμε από ένα λιθαράκι ώστε στο τέλος θα το πετύχουμε. Ήδη φέτος ο προπονητής θα ανεβάσει στην προετοιμασία, θα καλέσει τρεις παίχτες από το περσινό παιδικό. Είναι μεγάλη επιτυχία. Ήδη δύο από αυτούς πέρυσι είχαν κατεβεί σε δύο αγώνες στην αποστολή. Θα παίρνουν παραστάσεις. Για τον ένα παίχτη ήδη μας το ζήτησε μια ομάδα μεταγραφή, φυσικά δεν υπάρχει λόγος να πάει κάπου που δεν μπορεί να του προσφέρουν αυτά που του δίνει ο Άρης. Και θέλουμε όπως και δίποτε να βγάζουμε παίχτες από τα τμήματα υποδομής. Είναι διακαής πόδος. Σωστά. Και νομίζω ότι είναι και το σύγχρονο μοντέλο πλέον, κύριε Βαρβούτα, αυτό. Οι ομάδες να στηρίζονται στα δικά τους παιδιά, να βγάζουν από τους κόλπους τους νέους παίκτες, οι οποίοι μεταγενέστερα θα επανδρώνουν και την ανδρική ομάδα και την πρώτη ομάδα. Ναι, γιατί βλέπετε ομάδα. Ότι τα ποσά που ακούγονται δεξιά και αριστερά σε κάθε άθλημα είναι λίγο μυστήρια. Οι ομάδες ματώνουν. Σωστά. Εντάξει, και αν θες να θεωρήσεις και στην τελική και με μεγάλο και οργανωμένο κλαμπ, θα πρέπει να κοιτάξεις τα τμήματα υποδομής. Αυτά είναι το μέλλον του συλλόγου. Το έχω πει και το λέω συνεχώς. Αυτό ακριβώς. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Βαρβούτα, έτσι και πριν ολοκληρώσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, αν θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα προς τον κόσμο του Άρη που μας ακούει γενικότερα εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ξεκινάμε σίγουρα σαν Άρης και όχι μόνο το βόλιο, όλα τα αθλήματα. Μια καινούρια αγωνιστική σεζόν που πρέπει και την έχουμε, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε. Θέλουμε όλη τη στήριξη του κόσμου. Είτε λέγεται μπάλα, είτε λέγεται βόλιο, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται χάντμπολ. Και θέλουμε όλη τη στήριξη του κόσμου. Για τον κόσμο παίζουν οι ομάδες, δεν παίζουν τα τμήματα, δεν είναι για κανέναν άλλον. Ο κόσμος είναι που κρατάει τον Άρη στις επάλξεις. Εμένα ευχή είναι όλα τα τμήματα του Άρη να οι αθλητές να είναι υγιείς και να φέρουν στην ομάδα φέτος αυτά που λαχταράει ο κόσμος και λαχταρούν και οι ίδιοι υπεύθυνοι. Ας το ευχηθούμε και η ομάδα να μπορέσει έτσι μαζί με τον κόσμο, μαζί με την υποστήριξη του κόσμου, να μπορέσει να υλοποιήσει τον στόχο της και να επανέλθει στην φυσική της θέση όπου είναι η Α1 και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που της αρμόζει. Κύριε Βαρβούτα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή απόγευμα.